Χρόνια, τέσσερις μοναχοί ξεκινούσαν από τη Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθούν στην ερυπωμένη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Μια νέα κοινοβιακή συνοδεία έβαζε σε κίνηση το χρόνο για την αποκατάσταση. Ο φίλος μοναχός Θεόφιλος που ήταν μαζί τους κοιμήθηκε στο μέρος που αγάπησε. Ο πατήρ Παύλος, ο δικαίος της σκήτης. Σεράι. Με αυτό το όνομα είναι γνωστή στους αγιορείτες η σκήτη. Σέι Ράι στα ρώσικα, που μεταφραζόμενο στα ελληνικά, τούτος ο παράδεισος. Άρωμα από θυμία μας σκορπίζεται στις καρδιές. Ένα άρωμα από κέδρους και καστανιές που σιγοκαίνε στα τζάκια σε τυλίγι. Ένα μικρό χωριό στην καρδιά του Αγίου Όρους, η πρωτεύουσα, το Πρωτάτο. Κόψε τα καρότα εσύ να ρίξω τις δάφνες. Πατήρ Ανδρέας, ένας πατέρας με τα δυο του παιδιά στο Άγιον Όρος, μια παράδοση στην ιστορία του μοναχισμού. Ήταν μια συγκλονιστική πραγματικότητα, μια κοσμική σχέση μετουσιωμένη σε μια άλλη κατάσταση, πιο πνευματική. Η ευθύνη της τράπεζας, γεύσεις και μυρουδιές από το περιβόλι της Παναγίας. Λοιπόν, εδώ πέρα το βερνίκι είναι αρκετά απαχέ και θέλει να συνεχίσεις μηχανικό καθαρισμό και μετά θα το δουλέψουμε, μου το διαλέτε. Ξυσίματα, καθαρίσματα,
Πινελιές, λεπτοί ήχοι που σε γαλινεύουν στο παλιό αγιογραφείο. Μια δυνατή επαφή, μια πρώτη μύηση για όσους θέλουν να μπουν στο πνεύμα της απαράμιλης βυζαντινής τέχνης. Εικόνες πολλές, τραυματισμένες, όχι μόνο της Κίτης, αλλά και από μοναστήρια και κελιά φτάνουν εδώ. Περιμένουν την ώρα να ξαναγυρίσουν στη θέση τους, ακέραιες, για να αντέξουν στο χρόνο. Ο πατήρ πρόδρομος για μας ήταν ο δρόμος. Ήταν πραγματικά ο μοναχός που μας άνοιξε το δρόμο για μια μικρή περιπλάνηση στο Άγιον Όρος. Το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου ήταν μια στάση υποχρεωτική. Λαβριώτικο ψωμί, ελιές, ακόμα και καφέ θα βρει πάντα ο διπόρος στο δρόμο του για τη Μεγίστη Λαύρα. Παλιός Λαβριώτης μας πήγε για προσκύνημα εκεί που άρχισαν όλα στο Ιερό Βουνό. Στην αρχαιότερη μονή του Αγίου Όρους, στη Μεγίστη Λαύρα. Προσκυνήσαμε, ήπιαμε μια ρακή στο Αρχονταρίκι και μετά μια γρήγορη επίσκεψη σε μοναδικά κοιμήλια πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Δόξα το δείξαντι το φως. Κάπου ψηλά σε ένα κελί στις Καριές, ο όρθρος είχε αρχίσει. Η αρχή της ημέρας, η ώρα της πρώτης δέησης, της πρώτης ευχαριστίας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί που περιπατήσει τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Κάθε ταξίδι έχει τα δικά του μυστικά. Τις περισσότερες φορές, μόνο στο τέλος του, ίσως μάθεις τους λόγους που έγινε. Αντιλαμβάνεσαι την ουσία των γεγονότων που έζησες, όταν η πραγματικότητα έχει σβήσει από μπροστά σου και οι στιγμές μόνες τους, οδηγημένες από τη μνήμη, ξανάρχονται στο νου. Η σχέση ανάμεσα στη ζωή και στο χρόνο στο Άγιον Όρος είναι κάτι συνταρακτικό. Ο χρόνος δεν περνά φθήροντας, γιατί απλώς ο άνθρωπος περνά στο χρόνο που σώζει τον καιρό της μετάνοιας και ανακαινίζεται.
Ικαρίας. Ήταν το τέλος του δρόμου για το παλιό λεωφορείο. Από εδώ, για όσους δεν έμειναν στα μοναστήρια της Ακτής, αρχίζει ένα καινούριο ταξίδι. Η διασπορά και η περιπλάνηση. Εδώ σταματούν και οι κοσμικές συναλλαγές. Μετά, όλα είναι δώρο από το περιβόλι της Παναγίας. Αργά έρχεται η άνοιξη. Οι σκέψεις του χειμώνα από την ομίχλη ξεπηδούν. Κι η δράση δίνει τόπο στο όραμα. Φέρνει ελπίδα όταν πάρθει η απόφαση. Γύρω μου όλο ένα ένιγμα. Ρογμές παντού, χαλάσματα, περάσματα του χρόνου. Βλέπεις σημεία και αφορμές και ζεις στιγμές που ανήκουν, θα έλεγε κανείς, το χώρο του αοράτου. Μοιάζει σαν σφραγιδόλιθος στο χέρι ανθρώπου ευγενούς ή σαν μυροδοχείο ο ναός του Αγίου Αντωνίου στα χνάρια της Αγίας Σοφιάς. Το όραμα επεκτείνει τα όρια της αντοχής. Όλα είναι ανατάξιμα όταν υπάρχει θέληση και υπομονή. Μέρα τη μέρα σαν περνά, ο χώρος αγκαλιάζει. Τα ερείπια, των κρεβατιών οι σιδερένιοι σκελετοί, ζητούν ταπεινά συμμετοχή στο όνειρο. Ζητούν το σώμα κάποιου λαϊκού ή μοναχού να ξεκουράσουν. Ράγες που λύγησαν, τεράστια καζάνια, φούρνοι θολόκτιστοι. Ήταν για τις φωτιές, μα από φωτιά ρημάξαν όλα κάποια μέρα. Και το φαρμακείο και το φωτογραφείο και η πτέρυγα και ο Άγιος Ανδρέας και τα χόρτα και αυλή. Όλα σιγά σιγά θα τακτοποιηθούν. Κάποτε, όταν η Σκήτη έφτασε να έχει 800 μοναχούς, οι ανάγκες ήταν διαφορετικές. Εγώ είμαι η Άμπελος και εσείς τα κλίματα, λέγει ο Κύριος. Ακριβώς πάνω από την πηγή, ακούγονται συχνά τα βήματα και τα λόγια μοναχών και λαϊκών. Το 1867, πάνω σε σχέδια του Ρώσου καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Πετρούπολης, Σεργέη Σουρουπόφ, και με κατασκευαστή αρχιτέκτονα τον Έλληνα Χριστοδούλου από τη γλώσσα Πεπαρίθου,
γίνεται η θεμελίωση του ναού εις μνήμη του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Το εικονοστάσι του ναού κατάχρυσο, επιβλητικό, με εικόνες καλλιτεχνικές που έγιναν στη Ρωσία. Δώρο κάποιου Ινοκέντιου, πλούσιου Ρώσου ευγενή που έγινε μοναχός. Μια άλλη ορθόδοξη ματιά στην τέχνη. Η Ρώσικη σχολή αρχές του 20ου αιώνα. Μεγάλα έργα, μα μέσα στο χώρο δένουν ταιριαστά. Μεταβολή προοπτικής. Μια κινούμενη εικόνα. Η Παναγία ένθρωνη με το μικρό Χριστό. Ακτινοβολή. Το μεγαλύτερο διακόνημα του πατέρα Ανδρέα. Το προσκύνημα, η ξενάγηση, μοναδικά συμβάντα. Αναφορές σε θαύματα. Φως το σκοτάδι η τέχνη, η έκφραση της ψυχής και του πνεύματος. Χριστός παντεπόπτης. Η μεγάλη εικόνα του τέμπλου της Μονής Ιβύρων, έργο του κριτικού Θεοφάνη, βρισκόταν εδώ και πολύ καιρό στο αγιογραφείο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Αφήνω το εργόχειρο και βγαίνω. Μια πόρτα ξεχασμένη σφαλίζει με κρότο στο πέρασμα μιας πνοής που σέρνεται στους διαδρόμους του Αγίου Ανδρέα. Ρίχνω ματιές από πόρτες και θηρίδες. Σκοντάφτω σε κρεβάτια διαλυμένα. Ούτε ένα φως. Όλα είναι ήσυχα και εκρηκτικά. Κι εγώ σε μια ταλάντωση επάνω βαδίζω δίχως τροχιά καθορισμένη. Από τη Σκήτη μέχρι τις Καριές είναι 10 λεπτά. Μια καθημερινή διαδρομή για τον πατέρα Παύλο.
Άξιον εστίος αληθώς μακαρίζνησε Θεοτόκε, η Παναγία στη μέση του περιβολιού της. Η θαυματουργή εικόνα ήταν στη φυσική της θέση, στο ιερό του πανσέπτου ναού της, στις Καριές. Εκτός από τις κήτες και τα μοναστήρια, υπάρχουν και τα κελιά, μοναστήρια σε σμίχρυνση. Κάθε κελί έχει και το ναό του, τα δωμάτια για τη φιλοξενία, τον ιδιαίτερο χώρο για το εργόχειρο, το δικό του κήπο. Κατηφορήσαμε από τις Καριές ανατολικά και φτάσαμε στο λαβριώτικο κελί των Καραμαλίδων. Βρήκαμε τον πατέρα Νεκτάριο πάνω στο εργόχειρό του. Ο ιερομόναχος πατήρ Μάξιμος. Σωρός τα ιερά άμφια, ενδύματα ιερομονάχων χρυσοκέντητα, που ακόμα κρατούν πάνω τους την ευωδία Αγίων Σωμάτων, το άρωμα του Λιβανοτού. Περάσαμε πολλές ώρες μαζί του στο ναό. Αγγίξαμε κάτι ξεχωριστό, το μοναδικό έργο στο Άγιον Όρος του μυθικού αγιογράφου Εμμανουήλ Πανσέλινου, του ζωγραφίζοντος δίκην Σελήνης, όπως λέει ο Διονύσιος Φουρνάς. Είναι το μοναδικό ένδυμα του μοναχού. Για όλη του τη ζωή δεν πρέπει να το βγάλει ποτέ, λέει ο κανόνας. Η ραπτομηχανή, σαν το μολύβι της μνήμης, συνεχίζει και γράφει στους αιώνες. Πήραν τα χρόνια. Αυτά μας πήραν, βέβαια, θα μας πάρουν τα χρόνια. Τι περιμέναμε, αυτό θα γίνει. Ας μας πήραν και τα χρόνια, τι περιμέναμε. Τι να γίνει, ενώ γεννηθήκαμε θα μεγαλώσουμε. Να μην μας πάρουν τα μυαλά και τα μάτια, τα χρόνια μας τα πάρουν. Ναι, έτσι είναι, γίνει και αυτό. Ναι, αλλά αυτά είναι το Θεού και δεν ξέρεις τώρα όπως είναι το θέλημα του Θεού. Γέροντα, επιτρέπετε ένα νεράκι μόνο να πω. Ναι, ναι, ό,τι αγαπάς, Γέροντα, τι αγαπάς. Ευλόγησου, Γέροντα. Κύριε, την ευχή σας. Μη βιάζεσαι, είμαι φορτωμένος πολύ. Δεν, όχι πως το λέω αυτό, αλλά ανακατεύομαι για πάνω με τα νερά, με τις καρδιές εκεί πέρα και κάτω μεγάλο πολύ. Έχω και το ράψι μου. Να είναι ευλογημένο. Ναι. Όσο πάει και όπως πάει, τι να κάνει. Ναι, έχουμε ναι. Και τον κήπο. Έχουμε και τις επισκέπτες. Σελίδες σκόρπιες μιας ζωής, από μινάρια μνήμης πολύτιμα, που ο χρόνος φύλαξε από τη λύσα της φωτιάς και την υγρασία. Όλα εδώ σωρός. Πληροφορίες διάφορες, στα ρώσικα, στα σέρβικα, στα ρουμάνικα. Άλλες που είναι χρήσιμες όταν φτάνουν στα χέρια του ειδικού και άλλες αδιάφορες. Όλα στη διαλογή. Όλα για ξανακοίταγμα. Για μια καινούργια αρχή. Thank you.
Είναι σπουδή μεγάλη για όσους ασχολούνται με την αγιογραφία η προσεκτική μελέτη του έργου του Εμμανουήλ Πανσέλινου. Κοιτώντας από πολύ κοντά, απομονώνοντας τα κομμάτια ένα-ένα, μια άλλη ανάγνωση ξεπηδά. Καινούρια πράγματα για μια εποχή μακρινή, για κάποιο μύθο, για ένα ρεύμα γεωγράφων. Τι λες, τι γίνεται? Αυτό παρακολούθησες, πώς πάει, η κίνηση εκεί, το γόνατο σε σχέση με το πόδι. Ο χρόνος αφήνει τα τραύματα και ο χρόνος τα ξανακλίνει. Ένα διακόνημα του πατέρα πρόδρομου στη Σίμωνος Πέτρας ήταν η αφορμή να τον ακολουθήσουμε πάλι. Δέος και θαυμασμός είναι οι λέξεις που ίσως περιγράψουν το αίσθημα που νιώσαμε όταν βρεθήκαμε σε αυτό το μεγαλοπρεπές θαύμα της βυζαντινής τέχνης. Πίστη, υπομονή, διαρκής αγώνας είναι οι προϋποθέσεις για την υψηλότητα, για την είσοδο στην άχρονη αιωνιότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παρελθόν και παρόν. Όλα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Όλα αυτά, τα κλειδάκια, τα σιδεράκια, τα φλιτζανάκια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά παρηγοριές. Είναι σαν να έρχεται κάποιος φίλος και να σου αφήνει κάτι που όταν το αγγίζεις ή το βλέπεις, τον θυμάσαι. Έτσι και εδώ, αυτά είναι τα ίχνη, τα σημάδια αυτών των ζώντων και κοιμημένων. Η σκόνη της λύθης τα σκεπάζει όλα. Νάρκη του χρόνου στα αντικείμενα που σκόρπια εδώ και εκεί είναι τώρα χωρίς προορισμό. Στις αράχνες παγιδευμένη η κίνηση προσπαθεί να ξαναρχίσει. Καθώς ο ήλιος πάει προς τη δύση, ο γέροντας είναι στη θέση του. Σιγά σιγά, το εργόχειρο προχωρά. Τελευταίες ματιές, τελευταίες επαφές σε ένα έργο του αύριο, του σήμερα, του χθες. Δεν ξεχνάει ο δάσκαλος, όσος καιρός και να περάσει. Ένα πράγμα μόνο δεν υπάρχει, όπως λέει ο ποιητής, η λησμονιά.
Ο Θεός που περισσώζει το μέταλλο, σώζει και τη σκουριά. Ο κοσμικός χρόνος είναι ένα μέτρημα, μια επανάληψη. Ο πνευματικός χρόνος, που εδώ είναι ο κατεξοχήν χρόνος και που αυτόν βιώνουμε, είναι μια ποιότητα. Η ημέρα εδώ στο όρος δεν είναι 24 ώρες. Η ημέρα εδώ αρχίζει με τον όρθρο και τελειώνει με το απόδειπνο. Είναι μια αλληλουχία λειτουργιών, προσευχής, υμνολογίας, ένωσης με το Θεό, ψαξίματος με το Θεό. Χριστός παντεπόπτης, η θαυμαστή εικόνα του κριτικού Θεοφάνη έλαμπε εκείνο το απόγευμα στον περίβολο της Κήτης. Τα φύλλα πεσμένα, τα δέντρα γυμνά. Καιρός που φθήνουν οι οπόρες. Το ένδυμα της φύσης με άλλα χρώματα σκεπάζει το τοπίο. Όσο προχωράμε προς το χειμώνα, τα ελεύθερα ζώα πλησιάζουν τους μοναχούς. Αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Η τροφή λιγοστεύει στη φύση. Κοντά στους ανθρώπους υπάρχει ελπίδα. Ξεκινήσαμε για το μοναστήρι του Βατοπεδίου. Δεν φτάσαμε. Το είδαμε από μακριά. Ο καιρός χαλούσε. Είχαμε κι άλλη αποστολή. Πύργη στη θάλασσα μας έφερε στη μνήμη την καλοκαιρινή επίσκεψη στη Μονή Ιβύρων. Τελευταίες προετοιμασίες για το χειμώνα. Η ανάσα γίνεται πιο βαριά για τα κτίσματα και για τα ζώντα.
προηγούμενο πατέρα Βασίλειο δεν το βρήκαμε. Οι μοναχοί όμως μας έδωσαν την ευλογία για αυτό που ζητούσαμε. Ο ήχος του πριονιού σου μιλούσε για το σήμερα. Τα υπόλοιπα, όπως χίλια χρόνια πριν. Η είσοδός μου στο Άγιο Όρος ήταν κάτι που ολοκληρώθηκε σταδιακά. Την πρώτη φορά θα εντυπωσιαστείς από πράγματα που σιγά σιγά θα τα ξεπεράσεις. Είναι σαν μια σχέση που όσο περνάει ο καιρός αναζητάς κάτι βαθύτερο και πιο πνευματικό. Αυτό όμως που το κάνει διαφορετικό είναι ο απόκοσμος χαρακτήρας του. Η θλίψη και η χαρά, η δίψα και ο χορτασμός, το άδειασμα και η πλεισμονή. Η νύχτα κυλά και η βροχή συνεχίζει. Η αγωνία της προσμονής κορυφώνεται, σαν το καμπαναριό του Αγίου Ανδρέα, που δείχνει πως πάει να δράξει κάτι πέρα από τα πρόσκαιρα, καθώς υψώνεται και χάνεται στην ομίχλη της νύχτας. Μέσα στους υδάτινους καθρέφτες του σώματος της βροχής, ο αέρας έπαιζε το ρυθμό του. Το ουράνιο τόξο λες και είχε δώσει την εντολή. Είμαστε όλοι εκεί. Το εργόχειρο ήταν έτοιμο, εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που απέμεινε ήταν να λάβει τη θέση του. Τη θέση που του ανήκε στο χώρο, σε κάποιο μέρος του χρόνου. Αυτή η χαμηλή θα πάει από εδώ έτσι. Όπως στέκεται την πόρτα, θα περάσει έτσι. Λίγο λοξά να πάει επάνω και να πέσει στη φωλιά τη. Λοιπόν, θα πάει λίγο πίσω τώρα, όπως είναι, λίγο πίσω για να έρθει λοξά να περάσει και να πέσει στη φωλιά. Πάμε. Κολοστό, κολοστό. Τώρα πάνω. Στους σταυρούς χαραγμένες οι ώρες του γέροντα. Πάνω στα σίδερα μαζεμένη η αντοχή και η υπομονή του. Μια πόρτα στο δρόμο της ζωής του έκλεινε, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα καινούριο δρόμο για κάτι άλλο. Για ένα όραμα, μικρό ή μεγάλο. Ανάβαση φωτός στο τούνελ του χρόνου. Ψυχής ανάβαση στα ύψη του χώρου. Όλα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους.
απορία και θαυμασμός για τα έργα του ανθρώπου. Η καμπάνα του Αγίου Ανδρέα, τεράστια, στέκει χρόνια εδώ, αεροπλισμένη, περιμένοντας την ώρα που η κοιμισμένη ύπαρξή της θα αναστηθεί. Περιμένει τη στιγμή που οι ήχοι της θα απλωθούν γλυκά όπως τότε, τον καιρό της πρώτης νιώθης. Ακούσματα υλικών υπάρξεων, ήχοι μετάλλων σαν σήμαντρα απλώνονται στο προάβλιο. Σαν όργανα ορχήστρας κρουστών, οι καμπάνες, μικρές και μεγάλες, μέσα από τις δοκιμές επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους. Διαλαλούν κάθε μια με τους δικούς της φθόγκους, τα κρυμμένα τους μυστικά. Ήταν μια οπτασία, ήταν μια πραγματική στιγμή. Μας κατατόπισε επακριβώς. Χυμάζουνε οι ψυχές τη λευκή ατμόσφαιρα της παγωνιάς. Όλα μετά ήταν εύκολα. Όταν φτάσαμε, έφτανε και ο πατέρας Μακάριος με το άλογο του. Το είχε χάσει από το προηγούμενο βράδυ. Μα όπως μας είπε, δεν είχε ανησυχήσει, μιας και ήταν ένα παράπτωμα που συχνά επαναλάμβανε ο Έκτορας. Το καζάνι της απόσταξης ήταν πάνω στη φωτιά από τα χαράματα. Μεγάλη παράδοση το ρακί στο Άγιον Όρος. Χρειάζεται υπομονή και γνώση. Περάσαμε σχεδόν όλη τη μέρα μαζί του. Πριν αρχίσει ο Ισπερινός, μας είχε ετοιμάσει μια μεγάλη ποσότητα ρακί. Ένα μέρος της ευλογίας του για την αυριανή μεγάλη γιορτή. Από την παραμονή της γιορτής είχε αρχίσει να πέφτει το χιόνι. Το τρίξιμο από τα ξύλα στη φωτιά μας ξύπνησε χαράματα. Το διακόνημα του πατέρα Μακάριου στη γιορτινή πανήγυρη ήταν σπουδαίο. Η τράπεζα.
Η μέρα γιορτινή, συγκινητική. Η κοινωνία των μοναχών, μια μεγάλη αδελφότητα. Προσκυνητές, λαϊκοί, συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο στη μεγάλη γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Όλες οι υλικές δημιουργίες, εικόνες, ναοί, μέλος, λένε το ίδιο πράγμα με το δικό τους τρόπο. Μεταδίδουν το ίδιο μήνυμα της παρακλήσεως στη δική τους γλώσσα. Και το γεγονός ότι όλα συνάδουν και συλλειτουργούν, σε πείθει για την αλήθεια και σε παρηγορεί. Τίποτε δεν παραφωνεί, ούτε μένει έξω από το εναρμόνιο συλλήτουργο της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και το ερώτημα μένει, είναι όνειρο ή πραγματικότητα η αγιορείτικη πολιτεία? Η Θεία Λειτουργία ιερουργείται, ο κόσμος πεινά, η τράπεζα είναι στρωμένη για όλους. Η Άνοιξη μας είχε ξανακαλέσει στο Άγιον Όρος. Το περιβόλι της Παναγίας, πολύχρωμο χαλί. Η αρχή ενός καινούριου κύκλου ζωής, μια άλλη μεταμόρφωση της φύσης. Η δύναμη του νερού χαραγμένη στο χωματόδρομο. Ατμόσφαιρα άλλη στο ορεινό πεδίο. Το Ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα από μια άλλη ματιά. Στο βάθος, αιώνες πολλούς, στέκει αγέροχα η Μονή Ξενοφόντος. Ένα στολίδι μπρος στη θάλασσα, ένα κτίσμα αιώνιας αρχιτεκτονικής, ένα πραγματικό φρούριο της Ορθοδοξίας. Το τραγούδι του καταράκτη, η φθόγγη του νερού και της πέτρας, μια στιγμή για την ουερή προσευχή του μοναχού.
την παραμονή κάθε μεγάλης γιορτής. Οι αγιορείτες τρώνουν δάφνες. Λένε ότι οι ψυχές των κεκοιμημένων έρχονται για 50 ημέρες επάνω στη γη, από τη στιγμή της Αναστάσεως του Κυρίου, και μετέχουν με το δικό τους τρόπο στα ανθρώπινα. Δεύτε λάβετε φως. Νύχτα αναστάσιμη, γεμάτη ζωοποιά φώτα. Νύχτα πολύ βαθιά χαραγμένη στη μνήμη. Αναστάσω ο Ιησούς από του τάφου, ως προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιαν ζωήν και το μέγα έλεος. Όλα δονούνται στο χώρο και στο χρόνο. Όλα ακτινοβολούν και ταυτόχρονα γίνονται αόρατα. Χάνονται μέσα στις άγιες μορφές των τοιχογραφιών του Πανσέλινου, στο χρυσό φόντο του Θεοφάνη, στην αγκαλιά της Παναγίας, άξιον εστί. Είχαν περάσει 3 χρόνια από τότε που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος. Πόσες φορές είχαμε πάει, δεν έχει σημασία. Αυτή τη φορά όμως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Θα επιχειρούσαμε το προσκύνημα στην κορυφή του θρηλυκού Άθωνα. Θερινή ησημερία. Ξεκινήσαμε. Αφήσαμε πίσω μας τα καυσοκαλύβια, κλείνοντας στην καρδιά μας μια ξέχαστη φιλοξενία προσφορά από τον πατέρα Αθανάσιο. Πήραμε μαζί μας την ευλογία του και τις πολύτιμες συμβουλές του και ανηφορήσαμε στο μονοπάτι. Σάρες, κινούμενες πέτρες. Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Λέγεται ότι κάποιοι τους είδαν και αμέσως τους έχασαν. Κάποιοι άλλοι τους είδαν και χάθηκαν μαζί τους. Ένας νέος υποτακτικός είδε έναν από αυτούς. Διηγήθηκε στο γέροντά του το γεγονός και ο γέροντας του είπε «Έπρεπε να τον ακολουθήσεις». Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια παλιά άγραφη παράδοση που λέει ότι ζουν κοντά στην κορυφή του Άθωνα χειμώνα-καλοκαίρι, τρεφόμενοι από την ευχή, 12 μοναχοί, αόρατοι. Όταν ένας από αυτούς κοιμηθεί, άλλος τον αντικαθιστά και η δωδεκάδα μένει ακέραια πάντοτε, χωρίς να της λείπει κανείς. Αντί να πάμε έξω, η ζέστα. Πάμε έξω. Έχει φως ωραίο. Στο κελί του πατέρα Μακάριου κοντά στις Καριές, ένα εργόχειρο αλλιώτικο αυτή τη φορά συνεχιζόταν. Μεσημεριανό. Καλύτερα, εγώ νομίζω, τελικά, Μακάρι, να αφήσεις και τις δύο αυτές, να κάνουν μία. Μπορούμε να το κάνουμε και να κάνεις δυο και να μην έχουν σταυρό, να είναι βραχιόλοι. Ναι, να το κάνουμε βραχιόλοι, χωρίς τις χάντρες.
Και με τις χάντρες. Μία χάντρα θα βάλουμε στην ένωση. Και με τις χάντρες. Μία, μία, όχι δύο. Μία. Στο φαρμακείο του Αγίου Ανδρέα, βότανα, γιατρικά, με στα μισάνυχτα ντουλάπια, χρόνια εκεί παρατημένα. Σχήματα στην εποχή μας ξεχασμένα, χυμένα από φυσιτό γυαλί, στο εργαστήρι στο υπόγειο. Παράξενη ομορφιά, ποτέ δεν χάνεται. Η ασχήμια δεν την ακουμπάει. Κάποτε, ένας μοναχός καθόταν περίλυπος επειδή δεν μπορούσε να μάθει να πλέκει κομποσκήνη. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και τον ρώτησε «Γιατί είσαι λυπημένος? Δεν μπορώ να μάθω να πλέκω κομποσκήνη». Η Παναγία τότε του έδωσε μερικούς σπόρους και του είπε «Πάρε τα δάκρυά μου, καλλιέργησέ τα και κάνε κομπολόγια προσευχής και λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Όπως μας είπε ο πατήρ Μακάριος, το φυτό αυτό χρειάζεται πολύ φροντίδα για να δώσει καρπούς. Προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι της Παναγίας και αφήσαμε να περάσει το μεγάλο κύμα της ζέστης. Το πηγάδι δίπλα στο ναό μια όαση, καταφύγιο, μια πραγματική ευλογία. Τα μουλάρια δεν μπορούσαν να βοηθήσουν άλλο. Τα αφήσαμε στα 1500. Μας ήρθαν στο νου τα λόγια του πατέρα Αθανάσιου. Προσέξτε, έχει πολλούς δαίμονες στην κορυφή του Άθανα. Ο τόπος με τα βότανα. Εδώ έρχονται οι μοναχοί αυτή την εποχή και μαζεύουν λογής-λογής βοτάνια γιατρικά. Η σκιά του Άθωνα κόντευε με την κορφή της να αγγίξει τη λίμνο, γράφοντας ισοσκελές τρίγωνο στη γαλήνια θάλασσα. Βρεθήκαμε στην κορυφή. Προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Δόξα το δείξαντι το φως. Τροφός ο Άθωνας, γίγας, εικόνα ζώσα αιώνια, όντος μυθικού. Κουτάκια από χαρτιά, τη Σάκφα, των αδελφών Λιμιέρ. Μπουκάλια με υλικά στερέωσης, εμφάνισης,
στέκουν σε αράχνες κοιμισμένα. Παλιό φωτογραφείο, με ένα θάλαμο εμφάνισης και εκτύπωσης, πρωτότυπο σε σύλληψη, του περασμένου αιώνα. Κάδρα με καλογέρια, ηγουμένους, δεσποτάδες, λαϊκούς, πλούσιους ηγεμόνες, δωρητές, προσκυνητές. Ναι, πάτε αμάξι με τη γίνεται, τελειώνουμε. Ένα από αυτό το κρεβάτι τελειώσαμε, το βάζουμε μέσα και αυτό ήταν. Άντε, με τελειώσει. Εδώ η ενέργεια της επιλογής του καλύτερου δεν είναι μόνο μια ωραία πράξη, αλλά επίδειξη ευσέβειας στο Θεό. Σ' όλο το κατέβασμα, μέχρι να φτάσουμε πάλι στην Παναγία, τον βλέπαμε να μαζεύει λεπτά πράσινα χόρτα. Τα μαδούσε με υπομονή και μεγάλη προσοχή, αρκετή ώρα, αφοσιωμένος. Βρεθήκαμε εκεί που αρχίσαμε. Ο πατήρ Αθανάσιος προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει πάλι. Έπρεπε να γυρίσουμε. Ο χρόνος της καθόδου, ο δρόμος της μεταμόρφωσης, ο ανθός της κορφής του Άθωνα, η άοσμη ευωδία, το όνομα αυτού Αμάραντος. Μείναμε κοντά τους κάποιο καιρό και ζήσαμε μαζί μερικές στιγμές από το όραμά τους. Μας άνοιξαν το δρόμο για έναν άλλο κόσμο, πολύ άγνωστο σε εμάς. Μας άνοιξαν τις πόρτες για μια άλλη διάσταση, εκεί που η ύλη και το πνεύμα αλληλοαγιάζονται συνεχώς, εκεί που η ευχή θρέφει και η ευλογία είναι ένα διαρκές παρόν. Thank you.